Το Market Pass αλλά και η επιδοματική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει έρθει στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επειδή άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να μιλά για φιλολαϊκή πολιτική, θα έλεγα δεν το λες και φιλολαϊκή πολιτική. Από τα 3 δις υπερκέρδη, το τονίζω υπερκέρδη, δηλαδή περισσότερα από το 2021, από τα 3 δις υπερκέρδη στα καύσιμα, να δίνει ένα προεκλογικό φιλοδόρημα των 32 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή ούτε 1 ευρώ την ημέρα, δηλαδή να το πω απλά, από τα 3 δις που βγήκαν από τις τσέπες της πλειοψηφίας της κοινωνίας, τα 2,5 και παραπάνω θα νομιμοποιηθούν ως υπερκέρδη στα 2 δηληστήρια και στις εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες, και μόνο ένα μικρό μέρος θα επιστραφεί ως φιλοδόρημα προεκλογικό. Κάτω από την ασφιχτική πίεση της ακρίβειας και της αποτυχίας όλων των δήθεν, με τον ανακούφιση όπως το καλάθι του νοικοκυριού, η κυβέρνηση εξαγγέλει ένα ακόμη πας κοροϊδίας, αυτή τη φορά ως κουπόνια φαγητού, ύψος 22 με 40 ευρώ. Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι οι ανατιμήσεις υπάρχουν και περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Για να είμαστε ειλικρινείς, οι όποιες προσπάθειες γίνονται έρχονται απλώς για να αντισταθμίσουν μέρος, επαναλαμβάνω, των απολειών. Η οριστική, αν θέλετε, αντιστάθμιση θα γίνει μόνο με την αύξηση των αποδοχών των συνταξιούχων, η οποία έρχεται και αυτή πολύ γρήγορα με το νέο έτος, ναι, και με την αύξηση των αποδοχών των μισθωτών, η οποία αναμένεται αρχές Μαΐου. Νομίζω ότι αυτά θα είναι οι δύο βασικοί πυλώνες μέσα από τους οποίους θα περάσει αυτή αν θέλετε, η κάλυψη του επιπλέον κόστους το οποίο επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.